Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Στην ενότητα υγεία της εκπομπής Χαμηλή Πτήση θα ασχοληθούμε απόψε με το θέμα των διαταραχών στον ύπνο και την αντιμετώπιση τους. Κοντά μας είναι ο καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ο κύριος Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος, να μας βοηθήσει να δούμε αυτό το ζήτημα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Σιωρόπου, και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Να ρωτήσουμε λίγο για το θέμα των διαταραχών ύπνου. Στερούνται κάποιοι τον καλό ύπνο με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την καθημερινότητά τους αυτό. Να πούμε λίγο ποιες είναι αυτές οι διαταραχές που μας δυσκολεύουν να έχουμε μια καθημερινότητα σωστή. Ναι, κυρία Σιωρόπου, να πούμε εισαγωγικά ότι το 1/3 της ζωής μας κοιμόμαστε. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί το σώμα, σωματική ξεκούραση, πνευματική ξεκούραση, και βεβαίως ο εγκέφαλός μας κοιμάται εν μέρη, αλλά παραμένει και άγρυπνος φύλακας, γιατί εάν χρειαστεί θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε προκειμένου να συνήθως να προστατευθούμε από κάποιον ενδεχόμενο κίνδυνο. Δεν έχει καταφέρει η επιστήμη ακόμα να μειώσει το χρόνο του απαιτούμενου ύπνου, παρόλο που η παγκοσμιοποίηση ζητάει από τον άνθρωπο να δουλεύει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, και ο ύπνος είναι ένα εμπόδιο, αν θέλετε, σε αυτούς που ρυθμίζουν αυτά. Άρα θα πρέπει να κοιμόμαστε. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να δούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όχι γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί, γιατί έχει δουλειές, δεν προλαβαίνει κλπ. Αλλά δεν μπορεί να κοιμηθεί από διάφορους λόγους. Ο πρώτος, ο πλέον συχνός από όλους, είναι η αγχώδης διαταραχή, το στρες, η κατάθλιψη. Τέλος πάντων, ψυχολογικά θέματα που μπορεί να έχει και ψυχιατρικά ο ασθενής, και είναι ένα πολύ συχνό ποσοστό των αιτιών διαταραχής του ύπνου. Άλλοι λόγοι είναι λόγοι φαρμάκων που μπορεί να παίρνει κανείς για διαφόρους λόγους. Μάλιστα. Ας πούμε, εάν τα φάρμακα του για το θυροειδή που παίρνει ο ασθενής δεν είναι καλά ρυθμισμένα και δημιουργείται υπερλειτουργία του θυροειδούς, αυτό μεταξύ άλλων έχει και σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να κοιμόμαστε καλά. Ή άλλου είδους φάρμακα για τις όποιες καταστάσεις. Γιατί πάντα σε διαταραχές ύπνου, ένα από τα πρώτα πράγματα που ρωτάμε είναι τι φάρμακα παίρνετε. Και βλέπουμε αυτά τα φάρμακα ένα-ένα, προκειμένου να δούμε μήπως αυτό ενέχεται. Αλλά δεν είναι μόνο και φάρμακα σαν αυτά που είπε, μπορεί να είναι και φάρμακα που δεν πάει ο νους του κανείς, του καθενός, ας πούμε, φάρμακα για τη χοληστερίνη για παράδειγμα, κάποια που σπάνια μπορεί να δημιουργήσουν διαταραχές ύπνου. Ο γιατρός λοιπόν που θα ασχοληθεί με αυτό σίγουρα θα λάβει υπόψη του τα φάρμακα που παίρνει κανείς. Το άλλο πράγμα είναι οι συνθήκες υγιεινής, που σημαίνει ότι πόσο άνετο είναι το κρεβάτι μας, αν ακούγονται θόρυβοι στο δωμάτιο όταν κοιμόμαστε, είναι πολλοί άνθρωποι που συνηθίζουν στο υπνοδωμάτιο να έχουν τηλεόραση και να την έχουν ανοιχτή. Αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο. Η τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο είναι απόλυτη αντένδειξη σε ασθενείς που έχουν διαταραχές ύπνου, διότι πέραν του ότι κανείς, ας πούμε, έχει την προσοχή του εκεί και δεν μπορεί να χαλαρώσει ώστε να αποκοιμηθεί, αν καταφέρει να αποκοιμηθεί, οι διάφοροι θόρυβοι που προέρχονται από την τηλεόραση θα ακόμα και όταν έχει κλείσει το κανάλι μας ξυπνάει, και αν ξυπνήσουμε δύσκολα θα ξανακοιμηθούμε άμα έχουμε πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται. Άλλος λόγος είναι φάρμακα διουρητικά. Δηλαδή τα φάρμακα που είναι για την πίεση, αν έχουν διουρητικό μέσα, πρέπει κανείς να το παίρνει το πρωί.
και όχι το βράδυ. Το βλέπουμε όχι σπάνια αυτό να γίνεται. Ηλικιωμένοι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακα για την πίεση που είτε δεν τους το είπε ο γιατρός ή το είπε ο γιατρός σωστά αλλά τον μπέρδεψε και το παίρνει το βράδυ. Και αναγκάζονται να ξυπνάνε πολλές φορές στη διάρκεια της νύχτας. Καταστρέφεται ο ύπνος και βεβαίως η καταστροφή, ένας κακός ύπνος συνεπάγεται και κακή ημέρα την άλλη μέρα. Διότι πέραν του μπορεί κανείς να έχει πονοκέφαλο, να είναι κακοδιάθετος, δεν μπορεί και να αποδώσει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο γραφείο ας πούμε και κάνει μια απαιτητική δουλειά. Πάντως πρέπει να είναι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά. Α, βέβαια. Αν λάβουμε υπόψη μας και τις διαφημίσεις που βλέπουμε πια με κάποια στην τηλεόραση συσκευάσματα. Που βοηθούν, λένε. Η συνδυασμό φυτικού και τον ίνις και λοιπά, η οποία. Ναι, η βαλεριάνας ακούμε ή διάφορα. Ασφαλώς. Είναι, ας πούμε, στο ιατρείο μου, δεν θα υπερβάλλω αν σας πω ότι ένα 15 με 20% των ασθενών που προσέρχονται για διαταραχές ύπνου ή και για διαταραχές ύπνου. Γιατί... Μάλιστα. Έτσι. Τους δυσκολεύει την καθημερινότητα αυτή η κατάσταση. Όχι μόνο την καθημερινότητα, αλλά κανείς είναι και ευερέθιστος και μπορεί να έχουμε και εξελίξεις πολύ δυσάρεστες, δηλαδή να διαπληκτιστεί και να μαλώσει με κάποιον. Έτσι, και να υπάρχουν βίαιες εξάρσεις και προβλήματα. Το πλέον ανώδυνο είναι να χαλάσουν οι σχέσεις, ας πούμε, και το πλέον επώδυνο είναι να χτυπηθούν πολύ άσχημα και να βρεθούν στο νοσοκομείο ή στον τάφο. Άρα πρέπει λοιπόν τον ύπνο να τον φροντίζουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και βεβαίως ο γιατρός είναι ο αρμόδιος να το λύσει αυτό το θέμα, προκειμένου να έχουμε καλό και ποιοτικό ύπνο. Προτείνετε βοήθεια στους ασθενείς σας και με κάποια σκευάσματα κάποιες φορές αν δεν λύνεται το πρόβλημα διαφορετικά. Ανάλογα με το αίτιο. Ας πούμε, αν δω ότι ένας ασθενής παίρνει το βράδυ διουρητικό φάρμακο, θα αλλάξουμε θα το βάλουμε το πρωί. Καταλάβατε. Πρέπει πάντοτε να καταπολεμούμε το αίτιο και να μην θεραπεύουμε το σύμπτωμα. Άρα θέλουμε ένα σωστό ιστορικό από τον ασθενή. Οπωσδήποτε. Και για να σας βοηθήσει πρέπει, φαντάζομαι, ο ασθενής να έχει σημειώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Είχαμε κάνει ακριβώς, το θυμάμαι. Για την προετοιμασία του ασθενούς όταν θα πάει στο γιατρό. Έτσι, θα πρέπει να φέρει πρώτα όλα τα φάρμακα μαζί του, να έχει σημειώσει συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί ερωτήματα. Δεν προετοιμαζόμαστε όταν ερχόμαστε σε εσάς τους γιατρούς. Κάστε σκουπίστε, τελειώσατε. Ακριβώς. Η σκέψη περιλαμβάνει το ιστορικό, που η σωστή λήψη του ιστορικού είναι το 80% της διάγνωσης. Ένα άλλο θέμα, να μου επιτρέψετε, είναι να το πω εδώ επειδή μας ακούν οι άνθρωποι, είναι πολύ ηλικιωμένοι οι οποίοι παίρνουν μόνοι τους τα φάρμακά τους. Και αν εσείς έρθετε και μου πείτε, με πονάει κύριε Παπαθανασόπουλο ο λαιμός μου και σας πω, α, έχετε αμυγδαλίτιδα κυρία Σιωρόπου, και σας δώσω μία αντιβίωση μόνο ένα φάρμακο το οποίο θα παίρνετε 3 φορές την ημέρα για 8 μέρες, είμαι βέβαιος ότι εσείς θα ξεχάσετε μία δόση την 6η-7η μέρα που δεν θα έχετε συμπτώματα. Σκεφτείτε τώρα έναν ηλικιωμένο ο οποίος δεν βλέπει καλά, δεν ακούει καλά, δεν γνωρίζει λατινική γραφή, γιατί τα φάρμακα είναι όλα με λατινικά, με λατινικές ετικέτες. Ξεχνάει έτσι, πιο πολύ από μένα. Ακριβώς. Όλα, ξεχνάει. Και πρέπει να τα παίρνει χρονίως τα φάρμακα, όχι 5 μέρες και 10. Εκεί λοιπόν είναι ένα βατερλό. Και θέλουμε μια εκπομπή να σας εξηγήσω τι βλέπουμε σε αυτά και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί και να τον οδηγήσει και στο θάνατο αυτό. Άρα τι κάνουμε με τους ηλικιωμένους? Ένας ο οποίος θα επιφορτιστεί θα πηγαίνει κάθε βράδυ στο σπίτι και θα του μοιράζει τα χάπια, τα δισκία της κόκκινης ημέρας σε 3 διαφορετικά πιατελάκια, ας πούμε. Μάλιστα. Το κόκκινο πιατελάκι θα είναι για τα πρωινά, το μπλε για τα μεσημεριανά, το άσπρο για τα βραδινά
και βλέπει. Αν είναι τα χάπια μέσα στο πιατελάκι, δεν τα έχω πάρει. Πρέπει να τα πάρω. Μάλιστα. Αν δεν είναι, τα έχω πάρει. Γιατί είτε δεν το παίρνουν γιατί νομίζουν ότι το πήραν, είτε το παίρνουν διπλά και τριπλά γιατί ξέχασαν ότι το πήραν. Μάλιστα. Το ότι ο άνθρωπος μεγαλώνοντας κοιμάται λιγότερο είναι μύθος ή πραγματικότητα? Ναι. Άλλως, υπάρχουν οι απαιτήσεις του ύπνου, μεγαλώνοντας ο οργανισμός, μικραίνουν. Βέβαια, ο καλός ύπνος, είπαμε, είναι το καλύτερο φάρμακο και γενικότερα για την υγεία. Αλλά σαφώς 6 ώρες ύπνο, ενώ 8 ώρες είναι ο κανονικός ύπνος. Το 24ωρο, 6 ώρες για έναν ηλικιωμένο, είναι ας καλά. Πούμε τα 70-75, είναι εντάξει. Αλλά το εντάξει είναι εάν ο ασθενής έχει κοιμηθεί καλά και έχει χορτάσει και τον ύπνο. Δεν έτσι, κοιμάται με διαλύματα, δεν κοιμάται με ταλαιπωρία τέλος πάντων. Μπορεί να είναι στο κρεβάτι ο άλλος 10 ώρες mm-hmm. και να κοιμάται ή να ψευτοκοιμάται και να μην χορταίνει τον ύπνο. Ένα άλλο που πρέπει να τονίσουμε είναι μακριά από την τηλεόραση οι ηλικιωμένοι. Μακριά. Διότι οι συνήθεις, ας πούμε, πώς περνάνε την ημέρα τους ηλικιωμένοι, συνήθως στον καναπέ μπροστά σε μια τηλεόραση. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο. Εγώ ονομάζω την τηλεόραση προαγωγό της άνοιας. Έτσι είναι για μένα, ας πούμε, μία από τις αιτίες. Οι άνθρωποι κάποια στιγμή άνοια, σε βεβαίως ανθρώπους που έχουν υπόβαθρο, δεν κινείσαι, κάθεσαι σε μια ακίνητος, έτσι, mm-hmm. άντε να πάει στην τουαλέτα, και το οπτικό πεδίο περιορίζεται σε ένα μέρος. Μάλιστα. Οπότε, μάλιστα. Ο θάνατος του συνταξιούχου γίνεται είναι... πάνω στον καναπέ μπροστά στην τηλεόραση. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ και που ήσασταν κοντά μας και μας το αναλύσατε αυτό το ζήτημα. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς δίνουμε την σκητάλη στην Αγγελική Σπυροπούλου και τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Καλή συνέχεια.